Είμαστε εδώ βεβαίως στην παρουσία της νέας διοίκησης του Ελληνικού Νεογνώμονα. Από ό,τι δηλώσει, από ό,τι φάνηκε, υπάρχει μια διάθεση και από το επενδυτικό σχήμα σε μια ανάπτυξη, πραγματική και ουσιαστική ανάπτυξη του Ελληνικού Νεογνώμονα. Θέλετε να μας πείτε η σχέση σας, η συνεργασία σας, η διαχρονική που υπάρχει με το γραφείο σας και εσάς με τον Ελληνικό Νεογνώμονα. Πώς βλέπετε εσείς αυτή τη νέα κίνηση? Για μας είναι ιδιαίτερη χαρά που σήμερα βρισκόμαστε εδώ και βλέπουμε πραγματικά μια νέα εποχή, μια νέα μέρα. Είχαμε πολύ καιρό να ακούσουμε καλές ειδήσεις και πιστεύω ότι ο Ελληνικός Νεογνώμονας, που εκπροσωπεί, αν θέλετε, με τη λέξη ελληνικός και την Ελλάδα κατ' επέκταση, πραγματικά αναβιώνει, και πιστεύω ότι με αυτόν τον τρόπο θα αναβιώσει και η ελληνική γενικότερα ναυτιλία. Εμείς ως ναυπηγοί είναι ιδιαίτερη χαρά, διότι συνεργαζόμασταν πάρα πολλά χρόνια, ακόμα δεύτερη γενιά ως ναυπηγός, αλλά η εξέλιξη των ναυπηγών, των ναυπηγικών γραφείων, των μελετητικών γραφείων, περνάει και μέσα από τους νεογνώμονες και δει από τον Ελληνικό Νεογνώμονα. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ καλή εξέλιξη. Αυτή τη στιγμή πιστεύετε ότι πέρα από αυτές τις δυσκολίες που αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει ακόμα, έχει διατηρήσει την υψηλή εμπειρία που υπάρχει όσον αφορά και το στελεχειακό δυναμικό, αλλά και γενικότερα έτσι το θέμα της επιθεώρησης και της δουλειάς του, της ποιοτικής δουλειάς του? Εντάξει, ο νεογνώμονας οπωσδήποτε, μιλάμε για ένα νεογνώμονα 100 ετών, είναι πολύ σημαντικό, έχει περγαμηνές πολύ σημαντικές στην ναυτιλία και βεβαίως πέρασε μια κρίση, έφυγαν κάποια στελέχη σημαντικά. Πιστεύω όμως ότι με την ανάπτυξη, με την νέα διοίκηση, αυτά τα στελέχη θα ξαναεπιστρέψουν. Υπάρχουν νέα στελέχη πολύ δυναμικά, τα οποία λαμβάνουν μέρος σε ερευνητικά project. Πιστεύω ότι με αυτά τα στελέχη θα μπορέσει να ξεκινήσει και με συνεργασίες γύρω-γύρω με τις ναυτιλιακές εταιρείες, με τους ναυπηγούς, με τα ναυπηγατικά σωματεία και όλα αυτά, πιστεύω ότι θα έχει μια πάρα πολύ καλή εξέλιξη και είναι κάτι που το περιμένουμε, άλλωστε, και το προσδοκούμε. Τώρα, εσείς βεβαίως από τη μία πλευρά εκπροσωπείτε και τους πλειοκτήτες, τους πελάτες που θέλουν, ας πούμε, να επισκευάσουν, να σχεδιάσουν, ακόμα και να πιστοποιήσουν ένα πλοίο. Ποιες είναι οι απαιτήσεις σας από ένα νεογνώμονα, από ένα σύγχρονο νεογνώμονα, που να ανταποκρίνεται έτσι σε αυτές τις πολύ αυστηρές απαιτήσεις της αγοράς? Οι απαιτήσεις περνάνε μέσα από τους διεθνείς κανονισμούς. Από τους κανονισμούς που υπάρχουν, που διέπονται από την EMSA, από τον IMO, και σε αυτούς πρέπει να προσανατολιστεί πρώτα ο νεογνώμονας, να μπορεί να εκδίδει πιστοποιητικά κατάλληλα, κυρίως για επιβατικά πλοία. Στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολλά επιβατικά πλοία που δραστηριοποιούνται στο Αιγαίο, στην ευρύτερη περιοχή. Άρα νομίζω ότι θα πρέπει να επικεντρωθεί πρώτα σε αυτά. Έχει πάρα πολύ καλό όνομα επίσης τα πλοία που αφορούν τα τουριστικά, τα ιδιωτικής κρίσεως, τα κότερα. Έχει πάρα πολύ καλά records εκεί. Πιστεύω ότι εάν πάρει ξανά τα επιβατικά πλοία, την ακτοπλοεία μας, την κρουαζιέρα, θα έχει πάρα πολύ καλές βάσεις. Αυτή είναι η ελπίδα, ότι θα μπορέσει να ξαναπάρει μερίδιο της αγοράς, το οποίο το έχει χάσει αυτή τη στιγμή. Πώς λοιπόν θα μπορούσε να βοηθήσει η αγορά, η ναυτιλιακή κοινότητα, ακόμα και υπό το πόρο, σε αυτό το νέο ξεκίνημα του Ελληνικού Νεογνώμονα? Αμέσως θα έλεγα ότι η ναυτιλιακή κοινότητα θα μπορούσε άμεσα τώρα να ξεκινήσει και να μπει με διπλό νεογνώμονα. Όλα τα πλοία διπλό νεογνώμονα. Να έχουν και ελληνικό δηλαδή. Τα πλοία αυτή τη στιγμή έχουν κάποιο νεογνώμονα, ανήκουν έχουν κάποια κλάση. Το πιο εύκολο είναι να βοηθήσει η ναυτιλιακή κοινότητα με αυτόν τον τρόπο, βάζοντας διπλό νεογνώμονα σε όλα τα πλοία. Μια πολύ καλή κίνηση, η οποία θα έχει άμεσα αντίκτυπο στον Ελληνικό Νεογνώμονα. Είναι εφικτό επί της παρούσης? Είναι μια διαδικασία σχετικά εύκολη, μπορούμε να πούμε, από την πλευρά των εταιριών? Το εφικτό πάντα είναι σχετικό. Καλή διάθεση να υπάρχει και πιστεύω ότι μπορεί να γίνει.